άνθρωπος θεωρεί ότι δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, αλλά είναι αρμοδιότητα του ΕΣΔΑ. Οι τρεις δευτερεύοντες λόγοι είναι ότι στη σύμβαση δεν μπήκαν ρήτρες, ότι δεν αναφέρθηκε η ίδρυση του ΦΟΤΖΑ στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο τρίτος στο δικαίωμα της προαίρεσης για επιπλέον ποσότητες. Γιατί είναι κατεπήγον το θέμα. Εμείς φέρνουμε αυτή τη στιγμή μια τροποποίηση της σύμβασης η οποία αφορά τους τρεις δευτερεύοντες όρους. Το δικαίωμα της ένστασης είναι μέχρι τη Δευτέρα 20 Αυγούστου. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε την ένσταση. Συγγνώμη, ναι, μέχρι 20 είναι Σάββατο και όπως μας ενημέρωσε ο νομικός, μεταφέρει η Δευτέρα 22. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε την ένσταση, έστω και για τυπικούς λόγους, για να μπορούμε να δούμε πώς θα ελυθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος του Δήμου. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή διορθώνουμε τα τρία δευτερεύοντα θέματα, τις ρήτρες, την ίδρυση του ΦΟΤΣΑ και το δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον ποσότητες, αλλά αφήνουμε, χωρίς να πειράξουμε καθόλου, το θέμα του ΕΣΔΑ. Θα ήταν ευτύχημα για το Δήμο να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία ο ΕΣΔΑ και πολύ μεγαλύτερο ευτύχημα και για μένα που έχω αναλάβει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, αλλά θεωρούμε και έτσι στην πραγματικότητα ότι ο ΕΣΔΑ δεν έχει ούτε καν το προσωπικό για να κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι σκέφτομαι τώρα ως δικηγόρος. Γιατί αυτή την καινούργια σύμβαση δεν την επανυποβάλλεται για έγκριση στην Επίτροπη, έτσι ώστε να περάσει από την αρχή και να μπλέκεται με ενστάσεις, ελεκτικά συνέδρια που θα θέλει 2-3 χρόνια και να πάμε σε καινούργια σύμβαση η οποία σήμερα ψηφίστηκε και σήμερα υποβάλλεται για έγκριση με διορθωμένο κείμενο. Αυτό πιθανό να γίνει μέχρι το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι. Θα αξιολογήσουμε κάποια πράγματα και είναι πολύ πιθανό να γίνει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι. Τροποποίηση της σύμβασης. Αυτό είναι εξορισμού. Δικαίωμα ένσταση με τροποποίηση των τριών δευτερευόντων. Κλέμαχε, όπως είπε ο Λάζαρος, έτσι για να γίνει κατανοητό, θα μπορούσαμε να τροποποιήσουμε και τα τέσσερα, έτσι, και να μην χρειαστεί να γίνει ένσταση καθόλου. Να ψηφίσουμε μια καινούργια σύμβαση και να τελειώσει το θέμα εδώ. Θέλω να αξιολογήσουμε δύο πράγματα μέχρι το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι, και αν χρειαστεί. Ένα θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε, που αφορά μόνο τη Βέρεια, αφορά και τους υπόλοιπους δήμους, γιατί και αυτοί θα προχωρήσουν στην ίδια διαδικασία ή πιο καθυστερημένα βέβαια από εμάς, όπως είπα και στην αρχή, αλλά και η Νάουσα και η Αλεξάνδρεια θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Βέρεια. Δεν είναι όμως θέμα και πάλι μόνο της Βέρειας ή της Νάουσας της Αλεξάνδρειας. Είναι και θέμα της περιφέρειας. Γι' αυτό αύριο πρωί με τον κύριο Βοριαζίδη θα πάμε πάλι, γιατί διαρκώς πηγαίνουμε για αυτό το θέμα στην αποκεντρωμένη, προκειμένου να συζητήσουμε και μαζί τους κάποια ζητήματα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο το θέμα. Εντάξει, ο Θεός λέει, εντάξει.